διαδικτυακή επιχείρηση που έκανε παράνομα ερωτικά ραντεβού. Ακριβώς την αποκάλυψη μιας παράνομης επιχείρησης που μέσω διαδικτύου έκλεινε ερωτικά ραντεβού με συνοδούς, Ελληνίδες και αλλοδαπές έναντι αμοιβής. Αυτό προέκυψε από την έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Καταπολέμησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας της Θεσσαλονίκης. Προχθές το απόγευμα, δύο νεαρές, μία 33χρονη από την Αλβανία και μία 33χρονη από τη Ρωσία, με εντολή της διαδικτυακής επιχείρησης αφήθησαν σε ξενοδοχείο της πόλης προκειμένου να πραγματοποιήσουν προσυμφωνημένα διαδικτυακά ραντεβού. Τους μετέφερε ένας 29χρονος Ρουμάνος, μία εκ των δύο δεδομένων γυναικών προκειμένου να δικαιολογήσει τη διαμονή της στην ελληνική επικράτεια κατήχη έγγραφου αφιβόλου ηνυσιότητας και στην ελληνική για πλαστογραφία. Σε έρευνα που ακολούθησε το ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι γυναίκες, εντοπίστηκε μία 39χρονη Ρωσίδα επίκοχος, επίσης εκδόμενη, η οποία συνελήφθη για μαστροφία καθώς προήγαγε στην πορνεία την 34χρονη που προαναφέραμε, ενώ στη δεύτερη βιβλιάστηκαν σχετικές θεσματικές παραβάσεις και δεν συνελήφθη. Οι συλλεφέντες με την δικογραφία που σηματήθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο. Ωραίο, μισό, καλέ, λένε, ήδη τους πιάσανε και τα... Παιδιά, μπείτε στο ίντερνετ. Δεν υπάρχει ένα και δύο. 1 εκατομμύριο τέτοια site που κλείνει ερωτικά ραντεβού. Ανεξέλεγκτα, τελείως. Πόρνες με τη φωτογραφία τους. Έτσι. Τι σου κάνουν, τι τους βγάλεις και τι δημοκατάλογο. Επώνυμες και μη, άστο τώρα. Εγώ λέω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, εάν μπείτε στο διαδίκτυο, υπάρχουν 1 εκατομμύριο σελίδες στην Ελλάδα. Που σου λέει ήρθε η Τσέχα, η Αντουανέτα εκεί και σου κάνει μπήξε, δείξε, μπήξε, δείξε. Τόσο η ταρίφα. Πάρ' τηλεφωνάκι. Δεν μας τρελάρουν εδώ πέρα. Εδώ θα έπρεπε να τους είχαν μαζέψει όλους αυτούς. Λέμε για μία υπόθεση, ο μπράβος γιατί είναι. 500 είναι. Ανεξέλεκτα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Λευτέρη Ζαβιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς. Πολλά τα λεφτά. Δυστυχώς έχει δει. Είναι όντως πολλά τα λεφτά. Κύριε Σπυρίνης. Αν με επιτρέπετε λίγο. Βεβαίως. Βλέπουμε παραβατικές συμπεριφορές συνεχώς αυξανόμενες. Όλο τούτο, τετριμένο να το πω, αλλά θα το πω. Για να το βάζουμε και αυτό κάτω. Είναι μια φθορά του κοινωνικού ιστού. Ο κοινωνικός ιστός έχει φθαρεί πάρα πολύ. Οι Έλληνες έχουμε βρεθεί ζαλισμένοι και δεν αντιδρούμε. Είπαμε πριν. Ληστείες, επένου σου λένε το παιδί σου, χτύπησε, ένα τροχείο έπαθε ο γιος σου, φέρε λεφτά. Δεν είναι τυχαίο, τον τελευταίο καιρό έχουμε βρεθεί όλοι με τόσα προβλήματα που δεν μπορεί να σκεφτείς το μυαλό σου σε κατάσταση, υγιή κατάσταση, καθαρή κατάσταση. Όλοι λοιπόν, χάθηκε η νυφαλιότητα. Και όλα αυτά τα τεχνητά που συμβαίνουν τα πράγματα, βλέπεις ότι η νυφαλιότητα χάθηκε. Χάσαμε την νυφαλιότητα. Ο κοινωνικός ιστός έχει διαρριχθεί. Το υγιές κομμάτι της αστυνομίας πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί. Δεν επαρκεί όμως για να κάνει όλο το έργο. Και όλοι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία χαμός πια έχει γίνει να τα συζητούν και πώς θα προστατευτούν, είναι προσωπικά δεδομένα τόσο ανοιχτά, χειρότερα από κάθε άλλη φορά, που ξέρουν και τι ώρα ακόμα το παιδί σου είναι σχολείο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν. Είναι ότι πιάσανε ένα site ιντερνετικό που κλείνει ραντεβού και υπάρχουν έξω χιλιάδες ο νέος τρόπος πορνείας μασάζ, χωρίς άδειες, που παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις και η αστυνομία δεν μπορεί να τα ξέρει. Είναι σαν να λένε πιάσαμε πορτοφολά. Αυτό. Είναι σαν να λένε πιάσαμε πορτοφολά. Πάμε, 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 πάμε,